Άλλωστε, ο κοινός στόχος μας, σκοπό μας είναι να διατηρήσουμε ζωντανή και ακμαία την κριτική μας παράδοση. Στη συνέχεια, θα διασκεδάζεται με το πρόγραμμα του κυρία Γιώργη Μπάμπουκα Φλασκή, που κατάγεται από τα Λιβάδια, τον οποίο θα συνοδεύουν τα λαούτα του Νεκτάριου Κολογιάννη και του Στρατήμα Μαλάκη. Επίσης, η δική του νότα θα δώσει στο συγκρότημα του πρωτοχωριστή Αντώνη Βασάλου, που κατάγεται από την Κάλυμο. Θέλω να τονίσω και σε αυτή μας την εκδήλωση ότι βασικό μας στόχος είναι να τραβήξουμε τον ενδιαφέρον της νέας γενιάς, οι οποίοι με τις καινούριες ιδέες τους θα δώσουν ένα φρέσκο αέρα στο Σύλλογο. Άλλωστε, σε αυτό το πλαίσιο έγιναν και οι εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2022. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από νέους και νέες. Ένα συμβούλιο ανανεωμένο, όπως όλα δείχνουν, ξεκινάει δυναμικά με κεντρικό άξονα την επιτυχημένη μέχρι σήμερα πορεία του σωματείου μας, προκειμένου να εξυγχρονιστούμε και να παντρέψουμε την εμπειρία των παλαιότερων με την φρεσκάδα των νεότερων. Στην επίτευξη του στόχου αυτού θεσμοθετήσαμε από το 2019 στα αναπτυξιακά μας συνέδρια που πραγματοποιούμε κάθε χρόνο σε διαφορετικό χωριό της επαρχίας μας, πρωταγωνιστές να είναι νέοι και νέες, οι οποίοι αποφύτησαν από τα λύκια Περάματος, Ανογείων, Πανόρμου και τα ΕΠΑΛ Γαράζου, και να τους τιμούμε για την εισαγωγή τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το περασμένο Αύγουστο, στο 35ο αναπτυξιακό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αρσία Ελεύθερνα, συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι αποφοιτήσαντες στη σχολική περίοδο 2021-2022. Επίσης, στους παρευρισκόμενους φοιτητές πραγματοποιήθηκε και διαδραστικό σεμινάριο για την αγορά εργασίας, παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου. Ενώ, όπως όλα δείχνουν, από το επόμενο συνέδριο θα καθιερωθεί να προσφέρεται, εκτός από τους επένους, και χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου θα καθιερωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από συνεννόηση με τους χορηγούς. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αγγελική Μπουργούλη και Μιχάλη Χριστάκη, οι οποίοι είναι στενοί συνεργάτες μας και είναι αρρωγός στην προσπάθειά μας αυτή. Επιπλέον, τους άμεσους στόχους μας εντός του έτους είναι να θεσμοθετήσουμε οργάνωση έκθεσης προϊόντων μηλοποταμιτών παραγωγών στην Αθήνα με παράλληλη προβολή και ανάδειξη όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του μηλοποτάμου. Η εκδήλωση αυτή είχε προγραμματιστεί να γίνει για πρώτη φορά το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου του 2020 στο Σύνταγμα, όμως στη συνέχεια ματαιώθηκε λόγω του κορονοϊού. Επίσης, στο στόχο μας είναι η οργάνωση εκδήλωσης τιμής και μνήμης για τον πρωτοφόρο του Σοσιαλισμού και της Εργατικής Πρωτομαγιάς στην επαρχιότητα μας Σταύρο Καλέργη την πρώτη Κυριακή μετά την Εργατική Πρωτομαγιά με τη συμμετοχή όλων των κεντρικών σωματείων του Μηχανοπεδίου Αττικής και τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και των περιφερειών Αττικής και Κρήτης. Και τέλος, η έκδοση Μητρώου επιχειρηματιών μηλοποταμιτών. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που βοήθησαν για την απόψινή βραδιά και δούλεψαν σκληρά, ξεπερνώντας πραγματικά κάθε προσδοκία, και μάλιστα τον Γιώργο Μουντάκη, ο οποίος ταξίδεψε από την Κρήτη για να συμμετάσχει με την παρέα του στην απόψινή μας βραδιά, φορτωμένος με δώρα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην αισιοφόρα αγορά. Μεγάλες απόλαυσης σήμερα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου μας και Γενικός Διευθυντής της Εφημερίδας μας, Δημήτρης Μαρής, ο οποίος ύστερα από τον τραγικό χαμό του πατέρα του πριν λίγες μέρες δεν είναι σε θέση να είναι απόψε κοντά μας. Ευχόμαστε να ζήσει, να το θυμάται μαζί με τους δικούς του. Να πω ότι μαζί
απόψε παρευρίσκεται η Ρέχα Βασιλάκη, πρόεδρος του Καλλιτείου Ενώσεως. Συμβαίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου θα τις ανακοινώσουμε αργότερα μας είπε τους άλλους επισήμους, καθώς επίσης και ο Σπύρος Εφταδόπουλος, περιφερειακός σύμβουλος του χωρίου τομέα Αθηνών.